Δώστε τα. Και εσύ είσαι από εδώ. Γεια σα, Αλεξάνδρα, τι κάνει. Μεγάλη μα στιγμή. Καλά, είναι δικιά μα. Πόσο καιρό είστε τώρα, πώ την καταλαβαίνετε μαζί σα. Ναι, ναι. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Ωραία μέρα σήμερα. Φανταστική μέρα. Σου αρέσει λοιπόν να έρθει εδώ πέρα βόλτα. Εννοείται. Ναι, θα τα πεις, θα τα πεις τώρα. Μπείτε εσείς με την άνεση σας. Και συστηματική παρέμβαση για να διορθώσουμε όλα τα θέματα της προσβασιμότητας. Είναι μια διαρκής μάχη αυτή. Και το θέατρο, δηλαδή εγώ που ναι, σου αρέσει το θέατρο, ε. Τι παράσταση είναι, ποια σου αρέσει. Εγώ που δεν έχω πάει καθόλου φέτος, τι μου συνιστάς, γεια σας. Αφή, είδα μία του εθνικού, λέγεται Food by Lupita. Ναι. Αλλά σαν προεδρουθήστε, δεν φτάσαμε πολύ. Γιατί έχει γυμνά. Εντάξει, θα το αντέξουμε, εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή την συνάντηση και χαίρομαι διπλά που ένα προσωπικό μου όραμα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, έχει αρχίσει πια και ριζώνει και άνθρωποι σαν και εσένα έχουν δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν άνθρωπο που κάνει την ζωή τους και την καθημερινότητά τους και την εργασία τους και την απόλαυσή τους καλύτερη. Ότι ήθελα να μου πεις εσύ δύο λόγια για τη δικιά σου εμπειρία και το πόσο σημαντικό είναι για εσένα αυτό το οποίο γίνεται μαζί με την Αλεξάνδρα. Ένα πρόγραμμα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει τη σύγχρονη Ελλάδα για τα άτομα λαφίλια. Είναι ακόμα στην αρχή, υπάρχουν δυσκολίες, το περιμένουν ακόμα και άλλα αμαία που δεν έχουν προσωπικό βοηθό. Αισθάνομαι γενικά στη ζωή μου ότι είμαι τυχερή. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω φίλους που αγαπάω, έχω την Αλεξάνδρα. Είμαι τυχερή που πληρώθηκα, αλλά θα ήθελα και τα άλλα αμαία να είναι τυχερά. Να γίνει γρήγορα το πρόγραμμα για όλους. Γιατί να κλείσουμε ένα στάδιο και να πάμε όλα τα νέα μαζί με τους βοηθούς. Εσύ τώρα δουλεύεις, δουλεύεις ακόμα, έτσι, μου έλεγες ότι ετοιμάζεσαι να βγεις στη σύνταξη. Πες μου λίγο τι δουλειά κάνεις. Στα χαρτιά μου. Ναι. Ήμουν 15 χρόνια εκπαιδευτικός. Ναι. Στην ειδική αγωγή. Τι ωραία ιστορία που είναι αυτή. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το επάγγελμα. Αλλά λόγω κορονοϊού, λόγω προβλημάτων υγείας, πρέπει να σταματήσω. Θα σου λείψει η δουλειά, πιστεύεις. Ναι, έχω έφτασα. Ναι. Έχω κάνει άλλα πράγματα τώρα. Και πώς θα γεμίζεις το χρόνο σου όταν δεν θα δουλεύεις, εκτός από το να πηγαίνεις θέατρο που μου είπες ότι σου αρέσει πολύ. Ασχολούμαι με τον τουρισμό. Έχω μια σελίδα στο Facebook και θέλω να μαθαίνω πως βάζει να μέρη την Ελλάδα. Ναι. Κάνω διαγωνισμούς. Και γενικά, όλο και κάτι προκύπτει. Ναι, όλο και κάτι προκύπτει να γεμίζει τη μέρα σου. Ναι. Και εσύ, Αλεξάνδρα, πες μου λίγο τη δικιά σου εμπειρία, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πια μια σχέση πάρα πολύ στενή αυτή που αναπτύσσεται. Ναι. Γνωριζόσασταν από πριν, όχι, γνωριστήκατε. Πώς προέκυψε λίγο, πώς αποφάσισες εσύ να γίνει προσωπικό βοηθό. Γιατί ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε για το θεσμό του προσωπικού βοηθού είναι ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον και από του προσωπικού βοηθού. Να του εξηγήσουμε ότι είναι μια
μια ωραία δουλειά, μια δουλειά που πληρώνει αρκετά καλά και ότι είναι και μια δουλειά πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ ουσιαστική και πιστεύω ότι μια δουλειά που τελικά γυρίζει στο βράδυ σπίτι σου και αισθάνεσαι γεμάτη. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Θέλω να μου πει τη δικιά σου. Πρέπει να την αγαπάς αυτή τη δουλειά πολύ για να την κάνεις. Ναι. Δεν ήξερα για το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού. Ναι. Και είχε ανεβάσει αργυρό μια αγγελία. Ναι. Και την είδα, μου εξήγησε. Ναι. Και έκανα. Ναι. Τα σεμινάρια, τα χαρτιά. Ναι. Και μέχρι στιγμή είσαι τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Και πώς είναι μέχρι στιγμή. Είναι καταπληκτικά. Ναι. Είναι καταπληκτικά. Ναι. Έχετε γίνει καλύτερες φίλες. Ναι. Ναι. Κολλητές. Ναι. Το πρωί με ξυπνάει, με φροντίζει. Ναι. Με ντύνει. Ναι. Μου δίνει το πρωινό μου. Μαγειρεύει, πολύ. Πάντως αυτό που έλεγες πριν, εμείς ξεκινήσαμε με ένα πιλωτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για την Αττική. Είμαστε στη δεύτερη φάση τώρα. Συνολικά θα έχουμε 2.500 δικαιούχους στο προσωπικό βοηθό. Υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και γρήγορα τους προσωπικούς βοηθούς, γιατί όπως καταλαβαίνεις από τη δικιά σας εμπειρία είναι μια στενή προσωπική σχέση που πρέπει να κολλήσει για να μπορέσει να είναι ουσιαστική. Και για να μπορέσει τελικά να έχει και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάντως, για εμένα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα ενός μεγάλου σχεδίου για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται μόνο στο προσωπικό βοηθό, που είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα άτομα, κυρίως με βαριά αναπηρία, αλλά επεκτείνεται σε πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές της πολιτικής μας, με πολύ σημαντική αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν, την προσβασιμότητα, γιατί μου έλεγες ότι μένει στα σεπόλια. Ναι. Και πώς μου το πες, είναι λίγο σαν extreme sport. Ναι, ναι, ναι. Για το να βγεις από το σπίτι είναι extreme sport. Ναι. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική η οποία να μας επιτρέψει να δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και της διάθεσή τους στην επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή. Δεν θέλουμε άτομα να είναι κλεισμένα στο σπίτι, δεν θέλουμε άτομα να ζουν μόνο με επιδόματα. Τα επιδόματα είναι πολύ σημαντικά. Εμείς τώρα που καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα πρόσθετο κονδύλι από το γεγονός ότι πάνε καλά τα δημόσια οικονομικά, το δίνουμε πίσω σε οικογένειες με παιδιά και προφανώς στους δικαιούχους του επιδόματος. Για να πω και μια ιδέα, θα μπορούσαμε να υπάρχει ένα κονδύλι για τεχνολογία, για τα νέα, δηλαδή. Ναι. Δημοποιώσω το λάπτο με τα μάτια. Εσύ με το μάτο χρησιμοποιείς, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει δωρεάν. Θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή κοιτάς και κουνάς ανάλογα με το διαβάζει τον κίνηση των ματιών σου. Και αυτό σου στήχησε πόσο. Και 500 ευρώ. Έλα. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το κρατάω. Και α πούμε κάτι, εγώ θαυμάζω, εγώ υποκλίνομαι με σεβασμό στο ότι κάνεις αυτή την τεράστια προσπάθεια να είσαι ενεργή και να μπορείς να χρησιμοποιείς το λάπτοπ με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τουλάχιστον το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να σου δίνουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον αυτό το τεχνολογικό εργαλείο να μην το πληρώνεις. Ναι. Ναι. Και πώς εκπαιδεύτηκες, σου πήρε πολύ καιρό να εκπαιδευτείς στην τεχνολογία. Όχι, αλλά τώρα κάνουμε με τις ώρες. Ναι. Καλύτερα να είσαι παραγωγική στο λάπτοπ παρά να κάθεσαι να βλέπεις μόνο τηλεόραση. Ναι. Πάρα πολύ λάπτοπ. Ναι. Είναι μια έκδοση στον κόσμο. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ένα παράθυρο στον κόσμο και η πραγματική κατάκτηση θα είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση σταθερή για όποιον χρειάζεται προσωπικό βοηθό. Η κλήρωση είναι άχαρη. Το καταλαβαίνω από τη φύση της. Είναι ωραίο να κληρώνεσαι, αλλά φαντάζομαι η σκέψη σου αμέσως πηγαίνει και τι γίνεται σε αυτούς που δεν κληρώνουν. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να ήμουν στη θέση τους. Ναι. Και φαντάζομαι ότι η οικογένειά σου και αυτή έχει ανακουφιστεί πολύ, έτσι δεν είναι, από την Αλεξάνδρα. Ναι. Γιατί θυμάμαι στην πρώτη μου επαφή με μια... Αυτή είναι η σκέψη μου, να σηκωθούν μια μέρα οι γονείς και να πούνε δεν έχουν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, γιατί θυμάμαι στην πρώτη μου επικοινωνία
πάλι με μια οικογένεια που είχε αποκτήσει προσωπικό βοηθό. Το πρώτο το οποίο μου είπε η μητέρα ήταν ότι για πρώτη φορά κατάφερα και ξύπνησα ένα πρωί και έκανα κάτι για τον εαυτό μου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω αυτή, τη συζήτηση και σε ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε, γιατί θέλω πραγματικά ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ενθαρρύνουμε περισσότερους προσωπικούς βοηθούς. Ακριβώς. Και να αντιληφθούμε ότι και οι απολαβές είναι καλές, αλλά κυρίως ότι κάνουν κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση, έτσι δεν είναι. Εσύ έμαθες τη δουλειά σχετικά γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι. Όταν θέλει ο άνθρωπος να φέρει. Αυτό να λέγεται. Αυτό. Ναι. Οπότε δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ναι. Και εμείς χαρικά. Να είστε καλά. Είναι και ασορτή η θήκη με το ωραίο τη σακάκι. Τέλεια.